Και ήρθε η ώρα να καλησπερίσουμε, αφήνοντας την άκρη τον πρώην πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Κυριτζίκη, ο οποίος είχε απολυτήριο δημοτικού, αφού δεν έχει απολυτήριο νηπιαγωγείου, όλα καλά. Για να πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βιώσει την εγκληματικότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, μιας και η περιουσία του ένα βράδυ εξαφανίστηκε ουσιαστικά. Και αναφερόμαστε στον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, τον Πέτρο τον Κωνσταντινέα. Κύριε Κωνσταντινέα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Νομίζω είστε ο κατάλληλος άνθρωπος να μας πει το πώς μπορεί να αισθάνεται σήμερα ο Θανάσης Τζίλος μετά από αυτό που συνέβη, που του συνέβη. Προφανώς, να πω μια λαϊκή λέξη, ξενερωμένος. Αυτό είναι το βασικό. Το συνέστημα. Έτσι αισθάνονται όσοι πολεμάνε για κάτι. Και ταυτοχρόνως τους τα παίρνουν χωρίς λόγο. Βλέπουμε, παρά τα χρόνια που περάσανε, να μην βάζουμε ως κοινωνία και ως ποδόσφαιρο μυαλό, βλέπουμε συνεχώς τέτοια περιστατικά. Ποια είναι η λύση τελικά? Η λύση είναι να εξαφανιστούν αυτοί οι παράγοντες που έχουμε στην Ελλάδα. Δυστυχώς με αυτούς πορευόμαστε και αυτά θα έχουμε. Όσο και να προσπαθήσει από την άλλη μου θέση σαν βουλευτής να προσπαθήσει το ελληνικό κράτος να βοηθήσει το ποδόσφαιρο δίνοντας τηλεοπτική στέγη που δεν είχαν και δεν θα ξεκινούσε το πρωτάθλημα στη Β' Εθνική, δίνοντας εργόσιμο στους διαιτητές με μια τροπολογία που έφερα, δίνοντας το ΒΑΡ για καλύτερη διαιτησία και αξιοποίηση της ελληνικής διαιτησίας. Δυστυχώς οι παράγοντες είναι ανεπαρκείς στην Ελλάδα και με τις δηλώσεις του και κοιτάνε τα προσωπικά τους ωφέλη. Επειδή αναφέρεστε στις δηλώσεις και υπάρχουν περιστατικά που ξεκάθαρα στοχοποιούν πρόσωπα, καταστάσεις, εδώ δεν πρέπει να υπάρχει μια παρέμβαση και της κυβέρνησης και των θεσμικών οργάνων για να εμείς την έχουμε φέρει νομοθετικά την παρέμβαση και ήθελαμε στο πρώτο νομοσχέδιο του κύριου Κοντονή για τις δηλώσεις που θα κάνουν στα φύλλα και φέραμε και τους δημοσιογράφους τον επίσημο κλάδο σας εκεί πέρα να παίρνει και αυτός να μπει μέσα σε αυτό και ο δημοσιογραφικός σας κλάδος δια της ομοσπονδίας σας δεν δέχτηκε να πει. Προφανώς φοβόμενος, ο ίδιος σας ο κλάδος. Ναι. Προφανώς ο κλάδος σας, ο ίδιος σας ο κλάδος. Δεν έχουμε καλή σχέση με την ΕΣΥΑ, εδώ είμαστε άλλος κλάδος εμείς. Ναι, εγώ όμως σαν κράτος προσπαθώ να φέρω την ΕΣΥΑ να καταδικάζει τα πρωτοσέλιδα, τις δηλώσεις ή οτιδήποτε κάνει, αλλά και τους δημοσιογράφους του γραπτού τύπου είχα φέρει προς Θεού. Και να μπουν μέσα και να τιμωρούμε ανάλογα με μια επιτροπή τις κάθε δηλώσεις. Βεβαίως. Οι ίδιες οι δηλώσεις τιμωρούνται αλλά με διαφορετικό τρόπο. Εμείς θέλαμε και τον ίδιο τον κλάδο το δημοσιογραφικό μέσα. Πράγμα που ο ίδιος ο δημοσιογραφικός κλάδος δεν δέχτηκε τότε επί του νομοσχεδίου Κοντονή. Επειδή το κλάδος είναι μια γεννήτωση, η ΕΣΥΑ είναι ξεχωριστό κομμάτι. Πιστέψτε μας, έχουμε και εμείς εξίσου τεράστια προβλήματα με την ΕΣΥΑ και τη συμπεριφορά της. Και δεν μιλάω μόνο για την ΕΣΥΑ, μιλάω και για το δημοσιογραφικό κλάδο το γραπτού τύπου. Τέλος πάντων. Υπάρχει κάτι, κάποια αίσθηση που έχετε, κάποια αντίδραση έχω από την κυβέρνηση? Έχω αίσθηση ότι θέλουν αποσταθεροποίηση του ελληνικού ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος. Αποσταθεροποίηση ώστε να έρθει η FIFA και η UEFA πάλι. Α, για να υπάρχει νέα επιτροπή. Και ουσιαστικά είναι μόνο ποδοσφαιρικό το θέμα, δεν το βλέπετε και λίγο παραπέρα σαν βουλευτής? Εγώ το βλέπω πλατιά. Αλλά δυστυχώς, επειδή είναι τα πολλά λεφτά στο ποδόσφαιρο και παίζονται στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο πολλά χρήματα, γι' αυτό έχει μεγαλύτερη επάρκεια η βία εκεί για τα συμφέροντα καθαρά. Όταν εδώ μιλάμε τώρα για μια κέδη η οποία ελέγχεται από ξένους, πώς είναι δυνατόν να ξανάρθει, είναι εδώ η FIFA και η UEFA, τα βλέπουνε. Πώς είναι δυνατόν να επιχειρηθεί μια αποσταθεροποίηση για να έρθει η FIFA? Ήδη είναι εδώ όμως υπάρχει μια εκλεγμένη ΕΠΟ. Μια εκλεγμένη ΕΠΟ την οποία μπορεί να έρθει πάλι η εποπτεία σε όλο το μήκος και πλάτος στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Μάλιστα. Διαβάζαμε πριν στον blog του Κυριάκου Θωμαίδη μια σύμπτωση. Τώρα είναι και δύσκολο για σας να σχολιάσετε, αλλά εσείς ουσιαστικά είδατε το βίο σας μετά από ένα ξάνθι Ολυμπιακός να ανατινάει για το φούρνο. Τώρα πάλι μετά από ένα ξάνθι Ολυμπιακός. Σύμπτωση? Δεν το γνωρίζω αν είναι σύμπτωση ή δεν είναι. Εγώ γνωρίζω ότι ο άνθρωπος είναι στο νοσοκομείο και έχει υποστεί και σωματικό
τραυματισμό από ό,τι ακούω, και φυσικά και βασικότερο απ' όλα είναι το ψυχικό σοκ που έχει και αυτός και η οικογένειά του. Βεβαίως. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, και το πώς, αυτή τη λέξη που χρησιμοποίησα, το ξενέρωμα δηλαδή, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος μεθαύριο να γίνει καλά και να μπορεί να πάει να σφυρίξει. Με την ψυχολογία. Ξέρετε, ο διαιτητής είναι μόνος του. Απέναντι στον κόσμο, απέναντι στους ποδοσφαιριστές, απέναντι στους παράγοντες. Είναι ο μόνος κλάδος του ποδοσφαίρου που είναι μόνος του. Πώς μπορεί να προστατευτεί ο διαιτητής και από το γενικότερο μπούλινγκ που υπάρχει επικοινωνιακά στα μέσα ενημέρωσης και από τους παράγοντες? Αυτό πρέπει να το διασφαλίσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και εκεί είναι οι αντιρρήσεις μου στην εκάστοτε Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ότι η ίδια βάση των πιέσεων των παραγόνων δεν το έχει εξασφαλίσει. Η ίδια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μπορεί να το εξασφαλίσει αυτό για τους διαιτητές, και δυστυχώς δεν το έχει κάνει καμία διαχρονικά. Είναι λύση η επαγγελματική διαιτησία? Λύση είναι να είναι λύση σε ένα επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να έχουμε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, επαγγελματίες παράγοντες, επαγγελματίες νερουλάδες, να τους πω εγώ έτσι το τέτοιο, και να έχουμε ερασιτέχνες διαιτητές. Και να διασφαλίζονται με όλα τα μήκη και τα πλάτη που μπορεί να αρμόζει σε έναν επαγγελματία διαιτητή. Από την ασφάλειά του, ας το πώς μπορεί να κάνει τις δηλώσεις του, που υπάρχει καταστατικό όπου απαγορεύονται οι δηλώσεις για έναν διαιτητή, και στην αντίθετη περίπτωση ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να κάνει δηλώσεις, και αν δεν κάνει δηλώσεις ο αρχηγός της ομάδας συνέντευξης τύπου μπορεί να φάει και τιμωρία. Δηλαδή είναι άκρος αντίθετα, δηλαδή το διαιτητή τον έχουν παραμελισμένο. Προφανώς και για να μην υπάρχει επαγγελματική διαιτησία και να είναι κόντρα σε όλες τις άλλες ιδιότητες, γιατί αυτό συμβαίνει, όλοι οι επαγγελματίες εκτός από τους διαιτητές, αυτό μάλλον έχει να κάνει και με τον έλεγχό τους, έτσι δεν είναι? Μια προσπάθεια να τους ελέγξουν. Εννοείται, επιέσεων. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο έλεγχος, τον έχει η ΕΠΟ. Τώρα, αν η ΕΠΟ δεν μπορεί να διασφαλίσει αν ελέγχονται οι διαιτητές, είναι δικό της θέμα. Αλλά πιέσεων φυσικά και υπάρχουν. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντίνε, τι να πω. Τώρα, ευχολόγια δεν είναι να λέμε. Ας ελπίσουμε ότι εσείς από την πλευρά σαν κυβέρνηση θα παρέμβετε όπως πρέπει να παρέμβει μια κυβέρνηση. Εμείς έχουμε κάνει τομές και για τη βία στα γήπεδα και για προσπαθούμε τώρα και σε άλλους τομείς να κάνουμε. Απλά και έχουμε βοηθήσει το ελληνικό, το επαγγελματικό ελληνικό ποδόσφαιρο. Σώσαμε τις ομάδες με τα τηλεοπτικά λεφτά που πήρανε και είδε και ο τηλεθεατής και ο φίλαθλος την αγαπημένη του ομάδα στο γήπεδο. Δεν θα ξεκίναγε. Η κατάντια του ελληνικού ποδοσφαίρου δυστυχώς είναι οι παράγοντες. Αυτό πρέπει να μπει και εσείς ο δημοσιογραφικός χώρος να κατακρίνετε. Γιατί πολλοί από εσάς που είσαστε άριστοι και κάνετε πολύ σωστά τη δουλειά σας, δυστυχώς υπάρχει και μια μειοψηφία, θέλω να πιστεύω ότι είναι μειοψηφία, δημοσιογράφων που πληρώνονται από τους μεγάλους παράγοντες, ώστε να ανεβάσουν το κλίμα προς αυτές τις κατευθύνσεις. Σε όλους τους κλάδους υπάρχουν καλοί και κακοί. Αυτή είναι η χώρα μας. Σωστά. Αυτή είναι η χώρα μας. Τι να κάνουμε. Σωστά. Εμείς οι υγιείς σας επιλέξουμε τους καλούς να διακρίνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Εδώ. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας. Ήταν ο Πέτρος Κωνσταντίνες. Μίλησε για την υπόθεση Τζίλου. Δεν είναι κάτι απλό αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Χρησιμοποίησε και αυτό τη λέξη αποσταθεροποίηση.